9 και 5. Ένα τρένο που αργεί. Βρισκόμαστε λοιπόν στο θέατρο Διάνα, στη σκηνή της μουσικής παράστασης 9 και 5 και έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τον Οδυσσέα Ιωάννου. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Πέρσι κλείσατε τη σεζόν με 102 παραστάσεις και τολμήσατε και δύο να κάνετε κάτι διαφορετικό στην καριέρα σας. Θέλω να μου πείτε τι αίσθηση σας άφησε η σεζόν που έκλεισε. Να πω ότι καταρχάς δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό από ό,τι στην πορεία μας, όχι την καριέρα, δεν είναι καλή λέξη για μας ίσως. Τραγουδάμε. Mm-hmm. Και ο Οδυσσέας 20 χρόνια στα ραδιόφωνα μίλαγε. Και μίλαγε με δικά του κείμενα. Αυτό λοιπόν το κάναμε μία παράσταση, τις δυνατότητες που είχαμε και έχουμε. Μία παράσταση για πρώτη φορά έτσι, που απευθύνεται απευθείας στον ακροατή, στον θεατή, χωρίς να πίνει, χωρίς να καπνίζει, να είναι μία ώρα ανθρώπινη που να μπορούν να έρθουν όλοι οι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να πάνε σε μουσικές σκηνές ή σε άλλα τέτοια. Και αυτό αποδείχθηκε ότι κάναμε πολύ καλά, γιατί καταρχάς δεν κρίνεται από το πόσο καλά πάει, κρίνεται από το πόσο νιώθει κανείς εδώ πέρα όταν έρχεται, πόσο γεμίζει η ψυχή του και πόσο γεμίζουμε και εμείς η ψυχή μας. Δηλαδή είναι καταπληκτικό να τραγουδάω όπως παλιά στην Πλάκα, στις Ασπαϊδες, σε απόρριτη ησυχία και να προσπαθούν οι θεατές να μην δείξουν δυνατά για να μην χαλάσουν την ατμόσφαιρα. Ναι, κάναμε πέρσι 102 παραστάσεις, θα δούμε πώς θα κάνουμε φέτος. Έχετε συνδέσει όλη την ιστορία και τα γεγονότα της παράστασης με ένα γράμμα στον πατέρα. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο πρόσωπο, πώς αυτό σας τροφοδότησε συναισθηματικά και πώς πιστεύετε ότι επέδρασε στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν ένα εύρημα. Έπρεπε να βρω ένα εύρημα για τι κάνω εγώ στο σταθμό του τρένου. Για ποιο λόγο είμαι στο σταθμό του τρένου. Από εκεί πέρα. Ένα μισό συγκρότημά μα που ναι, συμβαίνει. Τυχαία βρισκόμαστε στο σταθμό. Εμεί είναι ένα φίγημα, ο Οδυσσέας περιμένει τον πατέρα. Εγώ περιμένω να μου φέρει κάποιο πρόσωπο το τρένο και τα παιδιά περιμένουν το τρένο για να πάνε να ξεκινήσουν την περιοδία του ω μουσική πάντα. Από την άλλη, αν ψάξουμε με το ζόρι να βρούμε κάποιο συμβολισμό, τον πατέρα τον επέλεξα γιατί είναι το πρόσωπο στο οποίο θα ζητήσει και ευθύνε εντό εισαγωγικών, θα αποδώσει και τα εύσημα, θα του πει και το ευχαριστώ σου για τα πράγματα που έμαθε. Επειδή όλη η παράσταση βασίζεται πάρα πολύ στο περιμένουμε, βασίζεται πάρα πολύ στην ελπίδα, ο πατέρας ήταν ένα πρόσωπο το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνω ό,τι πιο εξομολογητικό έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου μέχρι τώρα. Mm-hmm. Δηλαδή τα κείμενα τα πιο πολλά είναι αυτοβιογραφικά, αλλά με έναν τρόπο για να μην παρεξηγηθώ, γιατί θα μου πει ο άλλος ποιος είσαι και ανεβαίνεις και αυτοβιογράφεις σε ένα θέατρο. Αυτοβιογραφικά με την έννοια ότι προσπάθησα. Με φωνάξατε, βεβαίως, ναι. Με πιάσατε πάρα πολύ. Με έδωσα μέσα στον δικηγόρο μου και του χορηγού μου βασικά που είχε προβλήματα. Ο Παντελής μου ευχαριστούμε χωρίς τον Ιωάννη, εγώ δεν έτσι. Γιατί έχει την καριέρα του πάνω μου. Οπότε καταλαβαίνει ότι είναι πιστεύω πράγματα ο Παντελής. Προσπάθησα να μιλήσω λοιπόν με έναν τρόπο προσωπικό, αλλά όχι αυτιστικά προσωπικό. Δηλαδή. Να συμπεριλάβω μέσα στα κείμενά μου όσο μπορούσα περισσότερο κοινό αίσθημα. Να υπάρξουν άνθρωποι που να πούνε ναι, ρε, αυτό που λες το έζησα κι εγώ και το βίωσα έτσι. Για παράδειγμα, ήμουν πάρα πολύ έντονο μέσα μου, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 40 τόσα, αλλά είναι πάρα πολύ έντονο μέσα μου. Δεν μου έχει μαλακώσει ο φόβος που ένιωσα μετά την εισβολή στην Κύπρο. Όταν το επόμενο πρωί άκουσα τη λέξη γενική επιστράτευση. Ακούω τη λέξη γενική επιστράτευση και πραγματικά μου σίγουρα ότι ο πατέρας μου πάει στον πόλεμο. Mm-hmm. Και πραγματικά κάθε πρωί, για πολλά πρωινά από εκείνη την ημέρα, ρωτούσα τη μητέρα μου: πες μου αλήθεια, ο μπαμπάς που είναι, στη δουλειά που λες ή στον πόλεμο. Και βρήκα πάρα πολλά παιδιά συνομιλικά μου, μου λένε: ρε, εσύ ναι, θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι που με πέτυχε η κουρασία είδηση. Θυμάμαι και εγώ τη φράση γενική επιστράτευση. Άρα λέω: θα πάνε ο θείος μου, ο πατέρας μου, θα πάνε όλοι να πολεμήσουν. Αυτό τον φόβο, αυτός ο φόβος με τον είχα υποτίθεται κατά κάποιο τρόπο θάψει, αναδύθηκε μέσα από την παράσταση και είδα ότι έχει μαλακώσει ελάχιστα από τότε. Και ίσως έπρεπε να το εξομολογηθώ σε τόσο κόσμο για να μπορέσω να το συγχωράσω κάποιο τρόπο. Και η μητέρα μου είναι πολύ έντονα παρούσα στην παράσταση. Παρόλο που δεν απευθύνεστε σε μία μητέρα, έχουμε τη μητέρα της Ρικομέξ, έχουμε το πιο χιουμοριστικό με τις ξανθές μητέρες που κρατούν mm-hmm. τα μελαχρινά παιδιά. Μα και ο πατέρας του Οδυσσέα δεν είναι μόνο του Οδυσσέα. Mm-hmm. Είναι όλοι οι πατέρα. Βέβαια.
Και έχουμε και τη δική σας συγκλονιστική μητέρα που τραγουδάτε, ένα τραγούδι που κάποιοι από εμάς δεν το είχαν ίσως ανακαλύψει, παρόλο που υπήρχε στο δίσκο το παιχνίδι παίζεται. Και μας λέτε και αυτή την υπέροχη ιστορία που είχατε ακούσει στα γαλλικά το τραγούδι στα 14. Και παρόλο που δεν ξέρετε γρήγαλικά, όπως λέτε, το είχατε καταλάβει αυτό το τραγούδι. Είναι αλήθεια, το είχες καταλάβει. Είναι... Βέβαια ήταν και η λέξη μαμά που βοηθούσε πολύ. Ναι. Αλλά αυτός ο Αζναβούρ είναι τόσο αληθινός, τόσο υπέροχος. Ζει ακόμα και τραγουδάει. Απίστευτος. Και γι' αυτό είναι τραγούδισμα. Να σου μεταδώσει πέρα και από λόγια. Να σου μεταδώσει, έχει το νόημα. Είναι το συνέστημα της μουσικής, ναι, η μαγεία της μουσικής εδώ. Αυτό το βλέπουμε σε αυτό το τραγούδι. Το οποίο ήρθε και έδεσε με τους δικούς σας τύπους. Ναι, το οποίο δεν έχει σχέση με τους γαλλικούς. Πήραν μόνο τη μελωδία και τη λέξη μαμά. Έχω γράψει. Κοντά, ναι, αρκετά διαφορετικά πράγματα σε σχέση με το πρωτότυπο. Και σε σχέση με την περσινή παράσταση, ενώ είχατε πει ότι δεν θα κάνατε κάποιες αλλαγές, αναγκαστήκατε λόγω επικαιρότητας. Είχαμε συμφωνήσει όταν τελειώσαμε το Μάιο ότι αυτή η παράσταση δεν έχει λόγο να επικαιροποιείται συνέχεια. Δεν επιθεώρησε. Είναι μια παράσταση συγκεκριμένη που μιλάει για κάτι συγκεκριμένο. 74, με μια ανοίξη στο Μάιο 68 και τελειώναμε περίπου στο 2012. Ήταν αδύνατο τελικά. Όλα αυτά που ζήσαμε το καλοκαίρι, όλα αυτά που ζήσαμε το τελευταίο 8μηνο, ήταν αδύνατο να μείνουμε εκτός. Γιατί θα μπορούσες να κατηγορηθείς για φυγομαχία εντός εισαγωγικών, ότι δεν παίρνεις θέση στα πράγματα, ότι μιλάς για όλα τα άλλα, αλλά θα μιλήσεις για το σήμερα. Και ενώ είχαμε συμφωνήσει ότι δεν έχουμε λόγο να την επικαιροποιήσουμε, ήταν τέτοιες εξελίξεις. Ήταν τόσες μεταπτώσεις του αισθήματος, ακριβώς, τη εσωτερική ανάγκη. Ήταν τέτοιες οι μεταπτώσεις συναισθηματικές όλου του κόσμου, ολονών στο τελευταίο 8μηνο που ζήσαμε. Ήταν αδύνατο αυτό να μείνει εκτός. Προβληματίστηκα πάρα πολύ, βέβαια. Ας πληρώσω εδώ ότι ο Οδυσσέας δεν είναι ποτέ, δεν δείχνει ποτέ με το δάχτυλο. Δεν κάνει μακριά από τον Οδυσσέα, ο λαϊκισμός όλη τη ζωή, το ξέρω, το μικρό παιδί. Προσπαθεί να περιγράψει αυτό που αισθάνεται κανείς από αυτά τα γεγονότα. Όχι να πει να δώσει αριθμούς, τόσοι πνίγοι κάνε, τόσοι κάνανε, τόσοι αυτό. Ο θέαμα είναι από πού έρχεται αυτό και πού πάει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων, στο μυαλό τους. Και μας λέει δεν υπάρχουν ξένα μωρά. Ακριβώς. Νομίζω δεν μπορούσε να μας πει κάτι πιο δυνατό. Όποια μωρά φέρνει η θάλασσα στην πόρτα μας είναι παιδιά μας. Νομίζω είναι αυτονόητο αυτό, δεν είναι. Και εσείς κύριε Παπακοσταντίνου, τραγουδάτε, ερμηνεύετε μάλλον το «Κάποτε θα έρθουν να σου πει». Εκείνη την ώρα μου έρχεται στο μυαλό η φωτογραφία του μικρού Αϊλάν. Και αναρωτιέμαι, μας χαρίζετε αυτές τις μοναδικές ερμηνείες. Την ώρα που εσείς τραγουδάτε, τι σκέφτεστε κάθε φορά? Είναι κάθε τραγούδι ταυτισμένο με μια ανάμνηση? Είναι για όλα τα παιδιά. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ένα παιδί και να επικεντρώσουμε εκεί, επειδή έγινε πιο πολύ δώρος πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι ότι για να όλοι οι ευαισθητοί άνθρωποι νιώθουν πριν να γίνει το κακό, ότι μπορεί να έρθει το κακό πάνω στα παιδιά. Και ανησυχούν γι' αυτό. Και όταν έρχεται, είναι και αργά. Άρα το έχεις νιώσει. Και το ένιωθα. Και ο Οδυσσέας το έχει νιώσει πριν να γίνουν αυτά. Και θα γίνει πολύ χειρότερα ακόμα. Και προειδοποιούμε γι' αυτό. Και πονάει η καρδιά σου όταν τραγουδάς για τέτοια θέματα. Πονάει πάρα πολύ, πίστεψε. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω μπροστά τίποτα. Σκοτάδι είναι. Θα οδηγηθούμε σε πολέμους. Θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Σε πολέμους δηλαδή γενικευμένους. Ίσως για όλα αυτά που λέτε τώρα, ότι οδηγούμαστε σε κάτι χειρότερο, να φταίει και αυτό που λέμε στην παράσταση, ότι τις προηγούμενες δεκαετίες, αγράμματοι εργάτες τραγουδούσαν οβολίστες ποιητές, τα έπιναν και κουτσοβόλευαν με Βάρναλη και Λιβαδίτη και ας μην τους είχαν συνεχίσει. Δεν τους έλειψε πολιτισμού σήμερα, ναι. Έτσι, ναι, γιατί έτσι ενώ τον έκανα. Σήμερα ο περισσότερος έτσι κόσμος τον κόσμο, έτσι, ναι. Διασκεδάζει με άλλα άσματα. Υπάρχει. Είναι και αυτή η πολιτιστική κατρακύλα που ευθύνεται για όλα αυτά που ζούμε, για την κρίση που βιώνουμε. Αν δεν υπήρχε αυτή η πολιτιστική κατρακύλα δηλαδή, νομίζω ότι οι άνθρωποι θα διέθεταν περισσότερο μυαλό για να δουν, να αναλύσουν και να πάρουν θέση. Τώρα είναι, πώς να σου το πω, μέσα στον παράδεισο του αφού καλύπτουν, το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ρε, που λένε. Κάθε μέρα, είτε δεν μιλάω για τώρα ακριβώς, μιλάω για πριν την κρίση, την τελευταία. Που έβρισκαν ταυτότητα, ας πούμε, ξέρω εγώ, στα λεφτά τους ή στην ταμπέλα που έγραφε το κουστούμι από μέσα τη φίρμα.
ή στις Καγιέννη έξω από τα σκυράδικα και να καίνε τα λεφτά τους μπροστά στην πίστα. Έτσι, γιατί πάντα ο πολιτισμός, η παιδεία και η μόρφωση ήταν αντισώματα στην βαρβαρότητα. Αλλά για να γίνουν αντισώματα στην βαρβαρότητα ο πολιτισμός, η παιδεία και η μόρφωση, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν ανθρωπιστικό πρόσωπο. Τι εννοώ? Ότι υπάρχουν πολύ μορφωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι φασίστες. Άρα δεν είναι μόνο η μόρφωση. Το πρόσωπο του ανθρωπισμού, ακριβώς, γιατί έχουμε γνωρίσει ανθρώπους με τέσσερα κατάρια μόρφωση, οι οποίοι είναι φασίστες. Αυτούς δεν τους λες ότι αυτό το πράγμα είναι αντίσωμα σε μια βαρβαρότητα. Αντιθέτως, είναι μέρος της βαρβαρότητας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με παιδεία, με πολιτισμό, με μόρφωση, αν μέσα δεν υπάρχει το στοιχείο του ανθρωπισμού, είναι κάτι εντελώς ξέρω, το οποίο όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά στην ουσία τροχοπέδι για οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό που λέμε να κάνουμε την ανθρώπινη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά, εγώ θυμάμαι ότι πέρσι που είδα πρώτη φορά την παράσταση και είχα έρθει στην επίσημη πρεμιέρα, που ήταν και η εβδομάδα των εκλογών, υπήρχε εδώ στο κοινό μια διάχυτη αισιοδοξία για την πρώτη φορά αριστερά. Τώρα, ένα σχεδόν χρόνο αργότερα, πώς βλέπετε τα πράγματα? Ναι, όχι. Θα σου πω το εξής. Σε αυτό που είσαι απόλυτο δίκιο και έχουμε διακρίνει κι εμείς μεγάλη διαφορά στον κόσμο που έρχεται φέτος, ακόμα και το πόσο δυνατά τραγουδάει. Τραγουδάει πολύ λιγότερο δυνατά από όσο τραγουδούσε πέρσι. Πλην όμως να σου πω κάτι, είναι μονόδρομος. Δεν έχει κανένα νόημα να κοιτάς πίσω. Αυτό που έχω πει και άλλες φορές, το πιστεύω ακράδαντα, είναι ότι η διαφορά που έχει ο αισιόδοξος από τον αισιόδοξο. Ξέρεις τι έχεις πει, η νοσταλγία είναι πέτρα στο λαιμό. Η νοσταλγία είναι πέτρα στο λαιμό, το έχεις τραγουδήσει. Ναι. Αυτό το οποίο για μένα διαχωρίζει τον αισιόδοξο από τον αισιόδοξο δεν είναι η πρόβλεψη του μέλλοντος. Δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον τι προβλέπεις. Μπορεί να πει τα χειρότερα, τα καλύτερα. Δεν ενδιαφέρεται καν στο παρόν σου. Αν στο παρόν σου είσαι δημιουργικός, ακόμα και αν μου λες ότι όλα θα πάνε χάλια, είσαι αισιόδοξος. Αν μου λες τη γνωστή ατάκα, όλα θα πάνε καλά από τον γενικό λόγο και στο παρόν σου είσαι παραλυμένος τελείως, δεν κάνεις τίποτα, δεν συμμετέχεις πουθενά, δεν δημιουργείς, δεν είσαι αισιόδοξος. Είσαι ο ορισμός των αισιόδοξων. Είσαι ο ορισμός της θλίψης. Άρα εκείνο που μας διαχωρίζει για το πώς βλέπουμε τα πράγματα είναι το παρόν μας. Στην παράσταση υπάρχει και μια φράση που λέω ότι η ιδεολογία είναι μόνο ο τρόπος μας. Δεν με ενδιαφέρει τι δηλώνεις. Δεν με ενδιαφέρει αν δηλώνεις ότι θέλω από τον τάδε κόσμο σε 100 χρόνια μετά από μια επανάσταση. Δεν μου λέει τίποτα αυτό. Με ενδιαφέρει ο τρόπος να το πλησιάσεις. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Άρα ο τρόπος σου, τα μέσα σου και πώς θα πλησιάσεις τον κόσμο που οραματίζεσαι, αυτό είναι που είναι η ιδεολογία σου. Όλα τα άλλα είναι δηλώσεις. Και οι δηλώσεις δεν μπορούν να είναι τίποτα. Και από την αλλαγή του 1981 που βλέπουμε και στην παράσταση, φτάσαμε στην ελπίδα 34 χρόνια μετά. Οπότε είμαστε ανώριμος λαός ή έχουμε ανίκανους πολιτικούς? Δεν είναι θέμα το πολιτικό μας μόνο. Ανώριμος λαός είμαστε. Αλλά δεν. Κοίταξε να δεις τώρα, πάμε και ψηφίσουμε τόσες φορές και δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν έχει κανένα νόημα. Ποιος κυβερνάει την Ελλάδα, ας πούμε. Και εκπαιρεωτές. Λογιστές. Λιβεροί. Καταρχήν είμαστε ένας εξαιρετικά συντηρητικός λαός. Αν δούμε με ένα καθαρό πρίσμα, καθαρό μάτι, τις επιλογές μας, το τι κατακρίνουμε δημόσια. Και ένας λαός βαθιά συντηρητικός. Ακόμα και το ότι είμαστε ο μοναδικός ευρωπαϊκός λαός που έχουμε αυτό το μπλέξιμο μεταξύ κράτους και εκκλησίας και δεν τολμάει κανένας να κάνει τον διαχωρισμό, δίνεται πόσο βαθιά συντηρητικοί είμαστε. Φυσικά δεν έχω τίποτα με την εκκλησία και τη θρησκεία, αλλά θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο, διαφορετικό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να είναι μπλεγμένα αυτά τα δύο μεταξύ τους. Και βλέπουμε ότι μέχρι και τώρα, ακόμα και με κυβέρνηση αριστεράς, δεν έχει τολμήσει να πιάσει αυτό. Γιατί υπάρχουν τα ανακλαστικά συντηρητισμού στον κόσμο, αν πάει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός, που τα φοβούνται και τα τρέμουν. Με τη διαφορά όμως ότι εγώ περιμένω από κάποια αριστερή κυβέρνηση, μπορούμε και να σπάσει αυγά, και κυρίως εκείνο που περιμένω και το απαιτώ, δεν το περιμένω, είναι να μου αποδείξει με 2-3 πραγματάκια το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Λυπάμαι που δεν το έχω δει ακόμα. Ποιο είναι αυτό το περίφημο ηθικό πλεονέκτημα? Το ξέρουμε όλοι αυτό που φανταζόμασταν. Okay. Τώρα λοιπόν που μπορούμε να δείξουμε 2-3 δείγματα, θα τα δείξουμε. Και να κλείσουμε κάτι πιο αισιόδοξο, επειδή μου μιλήσατε και για το παρόν. Ότι στο παρόν πρέπει να κάνουμε πράγματα. Διάβασα κάτι πολύ ωραίο σε μια συνέντευξή σας, ότι γράφετε τραγούδια για να τα ακούσει μετά από 20 χρόνια η Σοφία και να λέει ότι αυτό είναι του μπαμπά μου. Θέλω να μου μιλήσετε γι' αυτό. Πόσο διαφορετικά είναι να γράφετε για τη Σοφία?
Κοίταξε, υποτίθεται ότι όταν κάνεις κάτι το οποίο, ειδικά όταν ασχολείσαι με τη μαζικότερη όλων των τεχνών, το τραγούδι είναι η μαζικότερη όλων των τεχνών. Σαφώς έχεις μέσα σου και τη ματαιοδοξία, αν θέλεις να αρέσει. Αλλιώς βγάζεις την εμβλία με βήματα και το βγάζεις σε μια έκδοση και πουλάς, ξέρω εγώ, για τα αντίθετα. Εφόσον ασχολούμαι με τραγούδι, σημαίνει ότι θέλω το τραγούδι να συνομιλήσει με ανθρώπους. Οι λόγοι για τους οποίους γράφεις κατά καιρούς είναι λίγο διαφορετικοί. Σαφώς πάντα υπάρχει η ανάγκη της έκφρασης, αλλά όταν ήσουν 22, θες να εντυπωσιάσεις. Όταν είσαι 25, θες να αποδείξεις. Εγώ τώρα το λέω και δεν ξέρω αν είναι καλό. Σου ακούστηκε καλό εσένα, δεν ξέρω αν είναι καλό. Αλλά ο μόνος λόγος που γράφω, που θέλω να γράφω καλά τραγούδια, είμαι στα 20 της, μέσα σε ένα αυτοκίνητο, φαντάζομαι και τη σκηνή δηλαδή, μέσα σε ένα αυτοκίνητο 20 χρονών, τυχαία πέφτει πάνω στο ραδιόφωνο σε ένα τραγούδι μου η κόρη μου και λέει: Αχ, αυτό είναι του μπαμπά μου και νιώθει ωραία. Δεν έχω λόγο για να το πω. Και να μας πει ο κύριος Παπακοσταντίνου, που η κόρη του είναι μεγαλύτερη, πώς νιώθει όταν ακούει τη γνώμη της, την κριτική της, πώς την εκλαμβάνει. Έχει αναπτυξεί αρκετά καλά κριτήρια, γιατί από μικρό ήταν μέσα στην ενασχόληση του μπαμπά και της μαμάς. Η ίδια πέρασε στην Καλών Τεχνών, είναι δεύτερο έτος τώρα. Και πραγματικά δηλαδή το λαμβάνω πάρα πολύ υπόψη μου την κάθε κριτική της. Όταν μου λέει αυτό είναι πολύ ωραίο, μπαμπά, μου αρέσει. Το ευχαριστιάω πραγματικά. Αλλά όπως λέει και ο Οδυσσέας, δεν υπάρχουν ξανά παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, παιδιά.